Καλημέρα σας. Καλά εσείς? Μια χαρά. Δόξα να έχει ο Θεός. Οι εγγραφές οι οποίες συνεχίζονται, έτσι? Συνεχίζονται, βέβαια. Γιατί άνοιξαν οι εγγραφές 11 Ιουλίου. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.atpro.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 693 20 34 813 που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Και θα συνεχίζονται μέχρι και 2 μέρες πριν την έναρξη των αγώνων. Μέχρι δηλαδή και τις 5 Αυγούστου, κύριε Αμανάκη. Μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Μάλιστα. Με ενδιαφέρον ή με το ενδιαφέρον να εκδηλώνεται και από μικρούς και μεγάλους? Ναι, βέβαια. Όλων των ηλικιών. Και πεζοπορία και αγώνες, υπάρχει ενδιαφέρον και για τις δύο δράσεις. Και για τις δύο δράσεις. Μια πεζοπορία, αγώνας και πεζοπορία στο φαράγγι του Αποσελέμη. Γιατί το κάνετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, στόχος είναι να αναδειχθεί η ομορφιά αυτού του φαραγγιού, που είναι το μεγαλύτερο στα βόρεια του νομού Ηρακλείου. Να πάρει το ρόλο που το αξίζει, να αποκτήσει περισσότερη επισκεψιμότητα και όλο και περισσότερος κόσμος να μπορεί πιο εύκολα να το επισκέπτεται. Που μπορεί να το επισκέπτεται χωρίς να φοβάται, χωρίς να κινδυνεύει, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε ο καθένας από εμάς χωρίς να μετράμε ποιες θα είναι οι κινήσεις μας, οι αντοχές μας ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε, σας ρωτάω και για εμάς τους μεγαλύτερους. Ναι, βέβαια, με το να γίνεται αυτή η δράση, τα μονοπάτια του φαραγγιού έχουν καθαριστεί, έχουν σηματοδοτηθεί, το ίδιο και οι δρόμοι που οδηγούν στο φαράγγι. Οπότε όλα κάνουν την πρόσβαση πλέον πιο εύκολη. Κυρία Μανάκη, μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε, εσείς μιλάτε για το δεύτερο αποσελέμιο δρόμο, αλλά εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο. Υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον και από τους ξένους επισκέπτες μέσα από μια καθαρισμένη, καλή, όμορφη διαδρομή να αναδειχθεί η ομορφιά? Υπάρχει η συνεργασία του πολιτιστικού συλλογού ενδεχόμενα με τουριστικά γραφεία κλπ. Για να έρχονται και ξένοι επισκέπτες? Υπάρχει συνεργασία, το έχουμε προωθήσει αρκετά σαν εγχείρημα και ακόμη και η διέλευση των ξένων έχει αναπτυχθεί. Αυτό είναι πολύ καλό, έτσι, να ξέρουν με ασφάλεια και να γνωρίζουν ποιες είναι οι δικές μας οι διαδρομές. Για να επιστρέψω στον αποσελέμιο δρόμο, το δεύτερο αποσελέμιο δρόμο, μιλάμε για διαδρομή μήκους. Είναι 7 χιλιόμετρα η διαδρομή των αγώνων. Είναι κυκλική η διαδρομή, δηλαδή η έναρξη και η λήξη των αγώνων είναι στο ίδιο σημείο, στην είσοδο του φαραγγιού του Αποσελέμη, στην οποία έχει γίνει μια ανάπλαση από το Δήμο πριν κάποια χρόνια. Είναι ένα μικρό αλσίλιο η είσοδο του φαραγγιού, έχει πεζούλες, καθίσματα, τουαλέτες, είναι αρκετά προσεγμένη η περιοχή. Και από το ίδιο σημείο ξεκινάει και η πεζοπορία των 4 χιλιόμετρων. Επίσης με κυκλική διαδρομή. Και βέβαια μία πεζοπορία ή ένας αγώνας που θα συνοδεύεται και από μουσικές εκδηλώσεις ή τέλος πάντων διοργάνωση που θα πλαισιώνεται μουσικά, για να το πω και διαφορετικά. Ναι, η δράση πλαισιώνεται μουσικά. Μετά την απονομή των αθλητών θα ξεκινήσουν τα μουσικά και τα χορευτικά δρόμενα. Πλαισιώνουν μουσικά καλοχωριανοί καλλιτέχνες. Είναι ο Δημήτρης Ομπυράκης στη Λύρα, ο Μανώλης Σταυρουλάκης στο Μαντολίνο, ο Ιάσονας Παπαδάκης στα Κρουστά και ο Νίκος Ξεζωνάκης στο Λαούτο. Και θα χορευτικά θα πλαισιώσει το συγκρότημα του Λάζαρου και του Μανώλη Χνάρη. Είπατε στην αρχή ότι η δυνατότητα εγγραφής είτε διαδικτυακά είτε καλώντας το τηλέφωνο το οποίο δώσατε στον αέρα, έχει ο καθένας τη δυνατότητα να κάνει αυτή την εγγραφή μέχρι και τις 5 του μήνα, δηλαδή Παρασκευή 5 Αυγούστου. Παρασκευή 5 Αυγούστου. Μπορεί βέβαια ο καθένας ακόμη και την Κυριακή στις 7 του Αυγούστου να έρθει και να συμμετάσχει.
Απλά για την καλύτερη διεξαγωγή των αγώνων, καλό είναι ο κόσμος να γραφτεί μέχρι και την Παρασκευή. Το λέτε αυτό γιατί ενδεχόμενα να υπάρχει ορίο συμμετοχών? Για να είναι όλα προγραμματισμένα, να υπολογιστεί καλύτερα ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων, με το να γνωρίσουμε πως ο κόσμος θα έρθει, θα είναι καλύτερο για μας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Οι αγώνες αυτή, η πεζοπορία, πάντα μιλάμε για πρωινές ή απογευματινές ώρες ότι θα γίνουν? Η ώρα έναρξης της δράσης των αγώνων δηλαδή είναι στις 5 το απόγευμα, την Κυριακή 7 Αυγούστου. Μάλιστα. Μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, ειδικές διαδρομές σε κάθε περίπτωση? Για όλους είναι η ίδια διαδρομή. Όσον αφορά τις απονομές, θα είναι δύο κατατάξεις, γυναίκες, άνδρες και αμαία. Και όπως και στην πεζοπορία συμμετέχουν όλοι μαζί. Η διαδρομή είναι κοινή, απλά στην πεζοπορία είναι λιγότερη διαδρομή, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο ο αθλητής με τον πεζοπόρο να τελειώσουν στον ίδιο χρόνο, στο σημείο λήξης. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, πριν σας αποχαιρετήσω, δώστε για άλλη μια φορά αριθμό τηλεφώνου, δώστε για άλλη μια φορά την διεύθυνση όπου μπορεί κάποιος να σας βρει μέσω διαδικτύου για να κάνει τη δική του την εγγραφή. Ναι, βέβαια. Πριν δώσω αυτά τα στοιχεία, να πω ότι ο δεύτερος αποσελέμιος δρόμος διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλοχωριού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Και όπως είπατε και εσείς, οι εγγραφές για τους αγώνες συνεχίζονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.atpro.gr, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 693 20 34 813, το οποίο είναι και το προσωπικό μου τηλέφωνο. Και μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει, είναι η διαδρομή προσιτή για όλες τις ηλικίες και για τα δύο φύλλα και όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα. Όλα λοιπόν να πάνε καλά, να είσαστε πάντα γεροί, να είσαστε δυνατοί, όμορφα να διοργανώνετε, γιατί μέσα στην τόση μπίχλα που ζει ο καθένας από εμάς κάθε μέρα, νομίζω ότι κάτι άλλο διαφορετικό του χρειάζεται, κυρία Μανάκη. Βέβαια, έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, να είσαστε καλά. Επίσης, όλοι καλά. Σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.